In einem Kennenlernspiel bekommen wir ein Bild eines Krautes, das auf Kreta wächst. Dies hat unser Interesse geweckt und hat uns dazu veranlasst, die Flora der Insel weiter zu erforschen. Bei unserer Nachforschung konzentrierten wir uns auf den Botanischen Park von Kreta, da er eine Vielzahl von Pflanzen und Kräutern aus verschiedenen Orten der Welt vereint. Der Botanische Park und die Garten von Kreta, wie er genannt wird, wurde aus der Asche eines Olivenhains wiedergeboren, der während des großen Brandes von 2003 in der Gegend von Skordalos bei Hainia verbrannt war. Diese große Katastrophe war der Auslöser für die schrittweise Verwirklichung der Vision von Petros Marinakis sowie seiner Familie. Η ιδέα δημιουργήθηκε μετά από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2003, όταν καταστράφηκε η περιοχή περιβαλλοντολογικά, οικονομικά και πολιτιστικά. Λόγω της αγάπης μου για τον τόπο, της ολιστικότητας που βλέπω γενικότερα την ζωή. Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτή η ιδέα, η οποία υλοποιήθηκε μετά από 7-8 χρόνια σκληρής δουλειάς, από το 2003 που μετά την πυρκαγιά, το 2010 άνοιξε για το κοινό και συνεχίζεται να αναπτύσσεται. Τα αδέρφια με χαρά έδωσαν την έκτασή τους για να δημιουργηθεί αυτός ο βοτανικός κήπος, το οποίο το όλο το έχω πάρει στις πλάτες μου, με εμπιστεύτηκαν. Δεν είχαν και άλλη επιλογή. Δεν, έτσι κι αλλιώς είχαν καεί τα αλλιόδεντρα και οι πορτοκαλιές που είχε η περιοχή, δηλαδή το κτήμα. Auf einer Fläche von etwa 200 Hektar erdenken wir Pflanzen aus drei verschiedenen Klimazonen. Der mediterranen, der tropischen und der alpinen, die das ganze Jahr über in Harmonie miteinander leben. Der Zitrusgarten, der mediterrane Garten mit den vielen aromatischen Kräutern und den dämischen Pflanzen Kretas, der tropische Garten und die Weinberge unterscheiden sich. Είναι ένας μοναδικός βοτανικός κήπος, από τους μοναδικούς στην Ευρώπη, ο οποίος εξειδικεύεται στα πρωτότερα, τα βότανα και τα μπαχαρικά και μοναδικός για τη βιοποικιλότητά του λόγω του μικροκλίματος της περιοχής και του μικροκλίματος της Κρήτης. Για τα πρώτα φυτά, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι μελέτησα το κτήμα, γιατί και μέσα στο κτήμα υπάρχουν μικροκλίματα που μπορούν με διαφορετικές ιδιαιτερότητες, διαφορετικές θερμοκρασίες, αλλά και γονιμότητα εδάφους και χαρακτηριστικά εδάφους. Αυτό που έκανα, βρήκα όσα φυτά μπορούσα να βρω μέσα από την Ελλάδα, μετά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί απαγορεύεται να εισάγεις φυτά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ με διάφορους τρόπους, όπως σε συνεργασία με κάποια φυτόρια του εξωτερικού που έχουν ειδική άδεια για να εισάγουν φυτά από όλο τον κόσμο, τα εγκληματίζουν για 6 μήνες περίπου σε καραντίνα για ασθένειες. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, εγώ έβρισκα φυτά από όλο τον κόσμο, τα έστελνα συγκεκριμένα σε συγκεκριμένα φυτόρια, τα εγκλημάτιζα στις συνθήκες τις ευρωπαϊκές και έτσι λοιπόν υγιή φυτά με πιστοποιητικά ερχόντουσαν εδώ και φυτευόταν. Ήταν ένας άγνωστος κόσμος, ένα άγνωστο μονοπάτι. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιου είδους εγχείρημα σε επίπεδο Ελλάδας. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιώτης ο οποίος να έχει αναπτύξει ένα τέτοιου τύπου βοτανικό κήπο, άρα λοιπόν δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία. Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Δυσκολίες γιατί κανένας δεν εμπιστεύτηκε αυτό που κάνω. Στον πατέρα μου λέγανε συνέχεια θα τον βάλουν φυλακή, τι κάνει, έχει τρελαθεί. Αλλά με πίστη και αγάπη σε αυτό που ήθελα να κάνω, έγινε πραγματικότητα. Am Fuße des Hangs befindet sich ein künstlich angelegter See, der ein Feuchtgebiet für viele Vögel und Pflanzen ist und dem Besucher einen beeindruckenden Anblick bietet. Tiefer im Park findet man einen Bauernhof, wo Tierarten wie Hirsche, Esel und Wildziegen oder kretische Ziegen, die bekannten Krikri, gehalten werden. Dieser Ort ist auch ein Zwischenstopp für viele Zugvögel. Bemerkenswert ist die reiche kretische Fauna, die im Park zu finden ist, mit Arten wie dem Hasen, dem kretischen Dachs, dem kretischen Hornvogel, der Maus oder dem kretischen Kormoran. Zu übersehen sind auch nicht die Amphibien, wie der kretische Frosch, die kretische Eidechse und mehrere Schlangenarten. Το πάρκο έχει βραβευτεί και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πέρυσι βραβεύτηκε από το Green Key
Είναι ένα περιβαλλοντολογικό, μια περιβαλλοντολογική βράβευση που πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο βραβεύτηκε ο βοτανικός κήπος που τηρεί όλα τα κριτήρια για αυτό τη συγκεκριμένη βράβευση. Και επίσης βραβεύτηκε, υπάρχει και το βράβευση από το κριτικό σύμφωνο ποιότητας, το οποίο είναι για το εστιατόριο. Unser Besuch im Park gab uns die Gelegenheit, mit allen Sinnen die Schätze der reichen Flora und Fauna zu entdecken, die im Park kombiniert sind. Dort befindet sich ein Restaurant, das die natürlichen Ressourcen des Parks und die lokalen Produkte, die die kretische Küche kennzeichnen, nutzt. Während unseres Besuchs hatten wir das Vergnügen und der Anleitung des Chefkochs Joros Makris aktiv an der Zubereitung lokaler Gerichte teilzunehmen, die wir nach unserem Rundgang durch den Ort genossen. Η λογική και η φιλοσοφία είναι ότι παράγει ο τόπος προωθούμε μέσα από το εστιατόριο και από το σημείο πώλησης, στηρίζοντας την οικονομία, την τοπική οικονομία. Το εστιατόριο λειτουργούσε κατά την περίοδο του χειμώνα τα Σαββατοκύριακα και απευθυνόταν σε ντόπιους για να βοηθηθεί οικονομικά. Πλέον από το χειμώνα που μας πέρασε κλείνει και το εστιατόριο για 3 μήνες και ανοίγει ο κήπος αρχές του Μάρτη με τέλος του Νοέμβρη. Η λογική είναι να αναδείξουμε οτιδήποτε πολιτισμικό υπάρχει στον τόπο μας μέσα από την πάροδο των αιώνων. Και ένα κομμάτι είναι και τα κονοστάσια. Είναι ένα κομμάτι της ορθοδοξίας μας, το οποίο δείχνει την ταυτότητά μας και τον πολιτισμό μας. Η ανάπτυξη για την επιχείρηση είναι ένα ταξίδι. Είναι ένα παραμύθι, το οποίο σε οδηγεί μόνο του και όσο ο κόσμος που μπαίνει μέσα βιώνει, γαλινιάζει η ψυχή του και έρχεται πιο κοντά στη φύση, τόσο παίρνουμε περισσότερη δύναμη και το αναπτύσσουμε και μας δίνει και το δρόμο, μας οδηγεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο επισκέπτης μας οδηγεί με την αγάπη που δίνει και αυτό που βιώνει μέσα στον κήπο. Ein Tag im Botanischen Park von Kreta ist eine besondere Erfahrung, die uns daran erinnert, dass der Mensch ein untrennbarer, mit der Natur verbundener Teil und ursprünglicher Sammler ist.